Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα. Σήμερα έχω έρθει εδώ στο φίλο Παναγιώτη για να δείτε τι. Αυτό εδώ που βλέπετε. Συλλεκτική. Πολύς ντόρος, πολύς χαμός. Δικαιολογημένα και μη θα το δούμε. Αλλά πολλοίς κόσμος κινήθηκε για να συγκεκριμένη συλλεκτική. Εντάξει, το Zelda χτυπάει εύκολα, ας πούμε. Κατευθείαν όλοι τρέχουν, ας πούμε, όπου βγήκε κατευθείαν, ας πούμε, και άλλη και η προηγούμενη συλλεκτική, δηλαδή, που ήταν Zelda, πάλι γίνει χαμός, τα εξαφανίσαν όλα. Ναι, εντάξει, είναι φοβερό brand name. Απλά εγώ, παιδιά, όπως ξέρετε, δεν έχω Switch, αλλά έβαλα τα καλά τα μέσα εδώ. Ήρθα στο Παναγιώτη, που όπως είδατε και στο επεισόδιο της συλλογής του, μεγάλο Zelda fan. Εντάξει, και ήταν λοιπόν αναπόφευκτο να μην την έχει. Και μια καλή ευκαιρία να τη δούμε λίγο από κοντά και να τη κάνουμε ένα όμορφο unboxing, να πάρετε μια ιδέα όσοι δεν την έχετε δει και ενδιαφέρεστε να την αποκτήσετε. Γενικά η άποψή σου για τη συγκεκριμένη συλλεκτική ποια είναι, σου αξίζει τα λεφτά, της περιμένεις κάτι καλύτερο? Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το κουτί, ενώ από τις φωτογραφίες που έβλεπε στο ίντερνετ και όλα αυτά που είχαν κυκλοφορήσει, περίμενες μια κουτάρα, ας πούμε, περίμενα κάτι πολύ πιο μεγάλο. Όταν μου έσκασε, λέω, τι είναι αυτό εδώ πέρα το μήνυμα, το πακετάκι. Αλλά εντάξει. Ταχυδρόμος, η γαλά σου σκάει αυτό, λες τι είναι αυτό, λάθος έγινε. Αλλά εντάξει, λογικό είναι, τα περιεχόμενα που έχει μέσα δεν είναι για μεγαλύτερη, δηλαδή δεν το σκεφτόμουν έτσι. Απλώς ξεπέρνουμε κάτι λίγο πιο μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, είναι προσεγμένη, είναι ωραία. Εμένα προσωπικά μου άρεσε δηλαδή και το αμίμπο, ας πούμε, και το όλο μέσα και τα artbook που έχει μέσα και τα steelbook και όλα αυτά ήταν τίμιο και για την τιμή της και για τα λεφτά, ναι. Την πραγματική τιμή εννοώ, έτσι, όχι την scalp. Να πούμε στους θεατές ποια είναι η κανονική τιμή, γιατί ξέρεις να μην τους πιέσει κανείς. 90€, 89 και 90€. Σε αυτή την τιμή, άμα σκεφτείς ότι το παιχνίδι κάνει 60, τα συν 30, ας πούμε, που θα πληρώσεις είναι τίποτα. Είναι value for money, ας πούμε. Είναι value for money, ας πούμε. Αξίζει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Αν σου αρέσει, και το παλιό, το έχεις παίξει. Εγώ σου το είχα παίξει μικρό στο Game Boy. Πέραν του ότι είμαι Zelda fan, ας πούμε, και όλα αυτά. Αξίζει, για μένα αξίζει τα λεφτά της. Μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, να σου πω την αλήθεια, γιατί και εγώ πρόσφατα πριν κάνα μήνα, τρίμηνο το Μάιο, στην άδειά μου μια εβδομάδα είχα πάει, ξέρω εγώ, επαρχία και είχα πάρει το Game Boy Advance και είχα όχι την DX εκδοσία αυτή εδώ που έχεις, είχα την απλή παιδιά, που είχα παίξει το 92-93 από ό,τι είχε βγει το πρώτο. Και το έχω πολύ φρέσκο τώρα. Α, το έχεις φρέσκο, Και έχω πληρωθεί να πάρω Switch τώρα για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ ότι πρέπει να γίνει δουλίτσα. Δεν μ' ακούς. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα unboxing και μετά ο Παναγιώτης να μας το βάλει και λίγο στην τηλεόραση να έχετε έτσι μια πιο γενικευμένη εικόνα και να το χαρείτε όσο και εμείς. Φύγαμε. Λοιπόν, και τώρα εδώ πάμε να μας την ανοίξει ο Παναγιώτης στην συλλεκτική και να δούμε μέσα τα περιεχόμενα και να τα σχολιάσουμε και λίγο. Λοιπόν, ξεκινώντας, ανοίγουμε το κουτί. Βλέπουμε μέσα ότι έχει το steelbook και το κανονικό παιχνίδι. Πολύ όμορφο. Α, έχει και έτσι να βγαίνει. Έγινε, τα έχουν προσέξει. Από πίσω είναι κανονικό Game Boy. Έλα, με το παιχνίδι. Όπου αυτό είναι τόσο ψαρωτικό που νομίζω ότι ανοίγει. Φοβερό. Από εδώ πέρα, κλασικά άμα το ανοίξεις μέσα, είναι εικόνες από το παιχνίδι, ναι, το Game Boy, το παλιό κιόλας. Το παλιό. Ωραίο το στήριο, φοβερό. Και για display και μόνο δηλαδή, και ένα ραφάκι. Ναι, φαντάζομαι ότι και εγώ δηλαδή, ας πούμε, το έχω για display, κατευθείαν. Πολύ ωραίο. Από εκεί και πέρα. Βασικά, δεν θα πω κάτι. κρίμα. Και εδώ πέρα μετά το παιχνίδι το κανονικό. Και από πίσω όλα κανονικά. Όπως είναι ένα κλασικό παιχνίδι Switch. Και μετά ανοίγουμε από εδώ. Και εδώ είναι το σημαντικό το κομμάτι. Artbook. Το artbook.
το οποίο είναι πολύ ωραίο, έτσι είναι ανάγλυφο. Ανάγλυφο σε χρυσά, αλίμονο. Και εντάξει, εδώ το κλασικό που είναι του Link's Awakening, τα φοινικό δέντρα. Στην παραλία που ξεβράζεται. Και από μέσα, γενικότερα ένα ωραίο προσεγμένο βιβλιαράκι. Λόγω έχει αρκετές σελίδες. Όχι, είναι εμπόλικες, είναι εμπόλικες. Τα οποία βέβαια είναι η σκηνή εδώ πέρα, έτσι που είναι και το έχουν κάνει remaster, ας πούμε, είναι πολύ, πολύ ωραίο. Και το έχει σε sections που έχει χαρακτήρες, ας πούμε, πριν το σχεδιασμό, μάλλον κάτω το σχεδιασμό του παιχνιδιού. Όλους τους χαρακτήρες, έχει τα σπιτάκια. Γενικότερα, όποιος έχει παίξει το παιχνίδι ή θα παίξει το παιχνίδι, θα τα συναντήσει. Ναι. Εμένα, να πω την αλήθεια, και το συζητάγαμε και πιο πριν, ότι δεν με τρελαίνει λίγο ο τρόπος που εν τέλει καταλήξανε από αυτό σε αυτό. Είναι λίγο πιο παιδικό, δηλαδή όντως μέσα στο παιχνίδι είναι λίγο κεφάλια με πόδια, ας πούμε, αλλά εντάξει. Είναι λίγο τα μη από το Wii, τα characters. Γενικότερα η Nintendo την έχει αυτή την τάση στα παιχνίδια της, ας πούμε. Πολύ ωραίες εικόνες, πως είναι μέσα τα κτίρια, τα σπίτια, στα παιχνίδια. Είναι χρώματα και το παιχνίδι έτσι είναι, δηλαδή βλέπεις παντού και ο φωτισμός και ακόμη και στα πιο σκοτεινά τα dungeons είναι πολύ ωραίο. Για κάποιον που θα πάει από το μονόχρωμο, το παλιό, εδώ πέρα κατευθείαν, θα είναι σοκαριστικό. Και να είναι και τίποτα που να το είχε αγαπήσει, γιατί εμένα, ας πούμε, ήταν αγαπημένο παιχνίδι στο Game Boy αυτό. Μου είχε φάει ένα ολόκληρο καλοκαίρι τότε χωρίς ίντερνετ, χωρίς και αυτά ιστορίες για γρίφους. Είχα φάει, φίλε, ένα μήνα σίγουρα θυμάμαι στο χωριό, πρώτο δημοτικό. Όσους το αγαπάνε, πιστεύω εδώ τώρα θα τους δικαιώσει πάρα πολύ στο Switch αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα. Είναι δηλαδή και εγώ που το έχω ξεκινήσει, δεν το έχω τερματίσει ακόμη προφανώς, δεν έχω προλάβει. Αλλά μου είπες ότι είσαι εδώ σου πω να έχεις φτάσει στη μέση. Κάπου λίγο εκεί στη μέση, τέταρτο dungeon, πέμπτο, δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα το τελευταίο ποιο ήταν, αυτό που μπήκα μέσα στη θάλασσα και από κάτω, που πήρα τα βατραχοπέδιλα εκεί μέσα. Ήτανε, αλλά ξέρεις, εγώ όταν παίζω κιόλας χαζεύω πολύ γύρω-γύρω, δηλαδή εγώ γιαφτάζω. Να αρχίζω να μαζεύω καρδιές, να κάνω, έχω 11 καρδιές δηλαδή, φαντάζομαι. Τα cells, ναι. Και να δω τι έγινε, ξέρεις, με να μαζεύω δεξιά και αριστερά. Και έχει πάρα πολύ. Εντάξει, δυνατό artbook για τους λάτρεις. Έχω ψηθεί τώρα τόσο πολύ να πάω να την πάρω και μην έχω σου. Μην το γελάς, έχω φίλους που το έχουν κάνει. Για το συγκεκριμένο. Το έχουν κάνει για την παλιά τη Zelda, αλλά δεν έχω μιλήσει μαζί του τώρα τελευταία. Φαντάζομαι ότι το έκανε και γι' αυτό. Καλά. Αλλά λέει κάποια στιγμή θα το πάρω. Και το Switch. Είναι όμορφο, είναι πολύ όμορφο. Μάλιστα. Αυτή είναι η συλλεκτική, όπως είδατε. Δεν έχει μέσα άφηρα πράγματα. Μια μινιμάλ εκδοχή, αλλά με πολύ προσεγμένο περιεχόμενο. Τίμια. Value for money, εγώ θα έλεγα. Ακριβώς. Πολύ όμορφη, ευχαριστούμε που μας τη μοιράστηκες. Πάμε να το δούμε και λίγο στην τηλεόραση. Εύκολα. Φύγαμε, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, και εδώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι τώρα. Όσοι θυμάστε τι βλέπουμε. Το κλασικό intro που ο Link βυθίζεται το καράβι του και θα ξυπνήσει σε μια ακτή. Βέβαια δεν ήταν τόσο καλά τα γραφικά στο Game Boy. Καμία σχέση. Το έχουν κάνει σαν manga, cartoon, έτσι. Πολύ εντυπωσιακό. Έπεσε και το Thunder. Και μετά σε προσγειώνει λίγο. Ναι, με αυτό που θα ακολουθήσει. Φόβο, κοίτα τι ωραία. Σαν πλαστικά, σαν να θες να τα πιάσεις, ρε φίλε, είναι. Σαν αληθινά. Σαν παιχνιδάκια να παίξει, ας πούμε. Ναι. Κουκλάκια. Ισχύει. Ενώ ρε παιδάκι μου δεν είναι τόσο. Εντάξει, okay, δεν είναι τόσο ωραίοι οι χαρακτήρες και τα μοντέλα και όλα αυτά. Ναι. Το δίνουν όλα τόσο ωραίο. Είναι λίγο σαν το Wind Waker. Ναι, που το κάνανε στην αρχή παιδικό και μετά τα σπάσε, ας πούμε. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό για το GameCube. Το αυγουλάκι. Και το theme, πολύ ωραίο. Για να δούμε και λίγο gameplay. Παιδιά, τώρα θα παίξουμε λίγο το save του Παναγιώτη.
Άμα δούμε έτσι και που θα έχει και πιο πολλά όπλα στο inventory και τα λοιπά. Μάρθας Μπέι, καλά εντάξει η μουσική τώρα ρε φίλε. Ξέρω τα φλασάκια. Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό... Ναι, υπήρχε. Για να βγεις, όχι. Ναι, υπήρχε. Από ό,τι θυμάμαι. Ναι, ναι, όντως υπήρχε. Φοράει και τα βατραχοπέδιλα τώρα, ήταν καλά. Ναι. Λέει σαν και τα βατραχοπέδιλα και μετά. Τι λες ρε φίλε. Τώρα έχω πάρει και το φούξο. Το φούξο, ναι. Η αλήθεια είναι θα βοηθήσει πολύ, γιατί πολλά ξέρω γι' αυτό. Ναι. Άρχισε βγάζει καρδιά, έτσι. Εντάξει, παιδιά, έχω πάθει την πλάκα μου αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο eye candy, αυτό που βλέπω. Είναι πανέμορφο, ε. Τι λες ρε φίλε. Εντάξει, βγάζω το καπέλο. Απίστευτο. Εντάξει, δεν είναι master, αυτό είναι... Αυτό είναι, εντάξει, το ξεκινήσαμε από την αρχή. Είναι. Αρχή. Απλώς είχαν έτοιμο το story και ότι είναι όλα ναι, γύρω γύρω. Ναι. Αλλά το παιχνίδι είναι όλο σχεδιασμένο από την αρχή. Ποιο θα το φανταζόταν κάποτε, ρε παιδί μου, που παίζαμε αυτά τα παιχνίδια, ότι με τις next gen consoles στο μέλλον θα αρχίσουν να κάνουν και remasters. Θα ήθελες να δεις και κάποιο άλλο παιχνίδι εποχής τότε Game Boy, NES, να κάνει ένα δυνατό remaster, π.χ. στο Switch. Εντάξει, τώρα άμα κάτσεις και το σκεφτείς, θα σου έρθουν πάρα πολλά παιχνίδια και ειδικά τώρα από Game Boy. Ναι. Που... Σκέψεις τώρα Mario 2 ή Wario Land. Έτσι. Μπράβο, το Super Mario Land 3 πραγματικά θα ήθελα όντως να το δω σε remaster. Ναι. Αλλά έτσι... σε δύο αντίπαλοι, όχι κάτι 3D ας πούμε, να ξεφύγει για να βιαστώ όπως είναι αυτό εδώ ας πούμε. Γιατί στην αρχή η αλήθεια είναι πως όταν είδα ότι θα είναι τύπου σαν το Game Boy ας πούμε, σαν το Game Boy Advance τα παιχνίδια ας πούμε, το Minish Cap και τέτοια, έλεγα ρε παιδάκι μου γιατί να μην το κάνουν λίγο έτσι σαν το... σαν κάποιο λίγο πιο εξελιγμένο να είναι τρισδιάστο. Αλλά τελικά μετά θα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ενώ εδώ υπάρχει λίγο η νοσταλγία. Γιατί βλέπεις πράγματα ας πούμε, που θυμάσαι. Εννοείται, εννοείται. Και το θέμα είναι ότι πιάνει και πιτσιρικάδες με αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή από πιτσιρικάδες και μικρής ηλικίας μπορεί να τραβήξει. Και λίγο πιο μεγάλους. Και φυσικά πιάνει και εμάς τους τότε πιτσιρικάδες. Δηλαδή η Nintendo τώρα έχει πιάσει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια με αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι είναι παιχνίδι που μπορεί να το παίξει κανονικά οποιοδήποτε που δεν έχει καμία σχέση. Ναι, είναι casual, είναι εύκολο. Φόβολα που είναι. Ναι, αυτό είναι ότι και καλά μου λέει ότι κάπου εδώ γύρω υπάρχει σύσσε. Πολύ μου και λίγο σε βέρνει. Από δυσκολία γενικά στη μάχη. Εντάξει, το κλασικό Zelda. Ναι, κλασικό Zelda δεν είναι. Εντάξει, άμα είναι μαζεμένοι πολύ δεξιά και αριστερά, γίνεται λίγο πιο. Ναι. Να σε χτυπήσουν μερικές φορές, αλλά ναι. Δεν και στα dungeon που έμπαινα δηλαδή, δεν είχε κάτι να πεις ότι πω δεν περνιέται. Ναι, ναι, ναι. Όπως και το παλιό Zelda δηλαδή, δεν ήταν δύσκολο. Ναι. Ήταν πιο πολύ. Ξέρεις, παίζεις για να παίξεις, δεν παίζεις τώρα. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο skill. Και ούτε για να έχει και άπειρο χρόνο. Παίζει λίγο, κάνει λίγο πρόγκρες, το σβήνει, κοιμάσαι ξανά την άλλη μέρα. Δηλαδή ούτε είναι ένα ψυχαναγκαστικό θα παιχνίδι. Αυτό και εγώ δηλαδή πέσω στο χαλαρό. Και μία ωρίτσα, α πούμε, παίζει, το ευχαριστιέσαι, σταματά, συνεχίζει την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Πολύ όμορφο, έχω πάρει πλάκα. Σκέψου να βγάλουν και το Link to the Past έτσι μετά. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βγει και αυτό, δεν γίνεται δηλαδή. Γιατί τώρα το Link to the Past είναι πολύ, πολύ ανώτερο. Ναι. Από το Link's Awakening και πολύ πιο γνωστό. Θεωρώ απίθανο να το κάνουν κάποιο remaster. Εγώ πιστεύω ότι απλώς αυτό θα ήταν και ένας πειραματισμός. Ναι. Μπορεί για να δούμε και τι ενδιαφέρον θα υπάρξει με τον κόσμο. Από το κάστρο, τι όμορφο έχει γίνει. Τώρα πες μου εσύ που το έχεις και φρέσκο. Ναι, ναι, το έχω πάθει πλάκα εγώ. Άστο. Τώρα μου κάνεις ζημιά.
Εν τω μεταξύ ξεκίνησα στο Game Boy Advance, δεν είχα το Force Words που έχει μέσα και το Link to the Past και το Multiplayer Game. Και τώρα ξέρεις κάθε βράδυ, πριν κοιμηθώ, παίζω στο Game Boy του Advance, το 101, το Link's Awakening. Επομένως θα κάνεις ό,τι πρέπει για να την προετοιμασία, κάνεις ζέσταμα. Χτίζω έδαφωσα, ναι, με έχει πιάσει τώρα λίγο πάλι με τα παλιά αυτά, ειδικά και με τα ζελντάκια. Πολύ όμορφο και το dungeon μέσα, κάνει και ωραία αλλαγή, γρήγορη. Μάλιστα παιδιά, εντάξει, τι να πω, φοβερή η συλλεκτική για τα λεφτά της, το παιχνίδι ακόμα πιο φοβερό. Πολύ όμορφο και η κίνηση με το σπαθί. Πιστεύω ότι όσοι έχουν Switch δεν νομίζω να το έχουν πάρει. Όσοι παιδιά έχετε και δεν το έχετε πάρει, να το πάρετε. Σας το λέω εγώ που δεν το έχω το Switch. Απίστευτο game, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη. Εγώ ευχαριστώ. Που με φώναξε να κάνουμε unboxing και gameplay το παιχνιδάκι αυτό που είναι και πρόσφατο release. Και έρχονται και άλλα στη σειρά. Έχουμε δει και κάτι άλλο κατά νου για unboxing για να παίξουμε. Ευχαριστώ, αγορίνα μου. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Έτσι, σωστός. Γεια χαρά. Keep rolling, guys. Τα λέμε. Γεια χαρά.